Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Open στη Μία. Δύο χωριά της Κοζάνης, κυρίες και κύριοι, αναμένεται να μπουν σε καραντίνα καθώς υπάρχουν φόβοι για μεγάλη διασπορά του κορονοϊού στην περιοχή, ενώ ολόκληρη η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό. Οι υγειονομικές αρχές συνεχίζουν τη μάχη για να περιορίσουν την αύξηση των κρουσμάτων που έχουν φτάσει πλέον τα 331 και δεν αποκλείεται, αν χρειαστεί, η κυβέρνηση να λάβει και νέα έκτακτα μέτρα. Ήδη αποφασίστηκε να μπει πλαφόν στον αριθμό των αντισηπτικών προϊόντων που θα αγοράζουν οι καταναλωτές, προκειμένου να υπάρχει επάρκεια για όλους. Το Open βρίσκεται σε όλα τα σημεία του ενδιαφέροντος και θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τη βοήθεια των συναδέλφων. Πάμε πρώτα στην Μίνα Καραμίτρου να δούμε τι συμβαίνει στα δύο χωριά της Βόρειας Ελλάδας, Μίνα. Τα χωριά λοιπόν τα οποία μαντίνα να μπαίνετε να μπουν σε καραντίνα είναι δύο, είναι τα χωριά Δαμασκηνιά και Δραγάσια στο Δήμο Βοΐου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αλλά και της Περιφέρειας, νοσεί ένα μεγάλο ποσοστό των κατοίκων. Τώρα, τι σημαίνει καραντίνα? Σημαίνει ότι θα τοποθετηθούν περιπολικά στην είσοδο και στην έξοδο από τα δύο χωριά και στην ουσία θα απαγορεύεται οποιοδήποτε να τα προσεγγίζει και θα εξαιρούνται μόνο τα συνεργεία για την τροφοδοσία των δύο χωριών σε τρόφιμα φυσικά, όπως επίσης και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Μάλιστα, από ό,τι μαθαίνουμε, έχει ήδη ενημερωθεί η τοπική αστυνομική διεύθυνση και έχει ξεκινήσει για να πάρει τα μέτρα που σας ανέφερα πιο πριν. Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, θέλω να σας πω, ότι σε ένα από τα δύο χωριά είχε καφενείο ο γιος του 93χρονου Ματίνα, αν θυμάστε, που μπήκε το θάνατο μετά από αρκετές ημέρες στην εντατική μονάδα θεραπείας, καθώς είχε νοσήσει με τον κορονοϊό. Ο γιος του λοιπόν έχει καφενείο σε ένα από τα δύο χωριά. Από ό,τι μαθαίνουμε και ο γιος του έχει νοσήσει, καθώς επαναλαμβάνω και ένα μεγάλο ποσοστό των δύο χωριών. Μάλιστα. Μίνα Καραμίτρου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές της χώρας, καθώς οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν την εξάπλωση της νόσου εκθετική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη 1.200 κλίνες σε νοσοκομεία όλης της χώρας είναι έτοιμες για κάθε ενδεχόμενο. Η Δέσποινα Βλεπάκη έχει όλο το ρεπορτάζ. Δέσποινα. 331 τα επίσημα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας. Τα 103 από αυτά μας ανακοινώθηκαν χτες. Πρόκειται για 49 νέα και 54 κρούσματα στα οποία εκκρεμούσαν οι εργαστηριακοί έλεγχοι. Από αυτά, 51 άνθρωποι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της χώρας, οι άλλοι είναι σε κατοίκον περιορισμού. 8 άνθρωποι νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Οι βαρέως νοσούντες που είναι διασωληνωμένοι είναι όλοι άντρες και ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι τα 67 έτη. Ενώ από το σύνολο των νοσούντων, το 57% είναι άντρας με μέσο όρο ηλικίας τα 64 έτη. 44 ασθενείς, και αυτό είναι που προβληματίζει τους επιστήμονες, είναι κρούσματα απροσδιόριστης πηγής μετάδοσης. Δηλαδή δεν ξέρουμε πώς εκτέθηκαν στον κορονοϊό. Χτες έγινε ισχυρή σύσταση από τον καθηγητή λοιμοξιολογίας, τον κύριο Σιόδρα, στους ταξιδιώτες που επιστρέφουν από το εξωτερικό να παραμείνουν χωρίς να έχουν στενές επαφές και να επιτηρούν στενά την υγεία τους για 14 ημέρες. Όπως είπες και στην αρχή, σύμφωνα με πληροφορίες μας, 1.200 κλίνες σε νοσοκομεία της χώρας είναι έτοιμα να υποδεχτούν κρούσματα κορονοϊού. Το μήνυμα είναι σαφές. Να μείνουμε στο σπίτι, να περιορίσουμε τις μετακινήσεις, να αποφευθεί ο συγχρονισμός, προκειμένου όλοι μαζί να γίνουμε το τείχος προστασίας για τις ευπαθείς ομάδες και τους ηλικιωμένους. Τώρα, θέλω να σου πω ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών της Ευρώπης, ακριβώς για το μείζον ζήτημα του κορονοϊού και πώς θα το αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ πριν από λίγο ενημερωθήκαμε για κάτι πολύ σημαντικό. Έχει να κάνει με τη συνεννόηση της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και της ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα 122,6 τόνοι εθαλικής αλκοόλης που έχουν ήδη κατασχεθεί θα μεταφερθούν στο 441 στρατιωτικό στην αποθήκη του νοσοκομείου προκειμένου να παρασχεθούν αντισηπτικά τα οποία θα διατεθούν σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας της χώρας. Τώρα, επίσημη ενημέρωση.
τα επιβεβαιωμένα κρούσματα που ενδεχομένως να έχουν σήμερα οι αρχές θα γίνει εδώ στο Υπουργείο Υγείας στις 6 από τον καθηγητή Σωτήρη Σιόδρα και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, κύριο Χαρδαλιά. Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις εδώ πάντοτε στο Υπουργείο Υγείας. Μάλιστα. Στις 6 λοιπόν η καθιερωμένη επίσημη ενημέρωση. Δέσποινα Βλεπάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πλαφών στον αριθμό των αντισηπτικών προϊόντων που θα μπορούν να αγοράζουν οι καταναλωτές βάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις. Ενώ ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης δεσμεύτηκε για την αυστηρή τήρηση των ελέγχων, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Το πρωί, πάντως, η κάμερα του Open κατέγραψε εικόνες χάους σε μεγάλο σούπερ μάρκετ της Αττικής από την επιδρομή δεκάδων καταναλωτών, οι οποίοι εξαφάνισαν τα αντισηπτικά σε χρόνο μηδέν. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 8 το πρωί. Σούπερ μάρκετ στη Χαλκιδόνα, όπου έκανε αυτοψία ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης, έχει μόλις ανοίξει τις πόρτες του και καταναλωτές συνωστίζονται, δίνοντας μάχη για ένα αντισηπτικό. Στις εικόνες που κατέγραψε το ανοιχτό κανάλι, πρώτη μέρα εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων, κάποιοι από τους πελάτες παίρνουν κατά δεκάδες τα αντισηπτικά, προκαλώντας την αντίδραση των υπόλοιπων καταναλωτών. Η μάχη του αντισηπτικού δόθηκε σήμερα στα σούπερ μάρκετ, με τα αράφια να αδειάζουν μέσα σε ένα λεπτό. Κοιτάξτε τι έγινε στα αντισηπτικά. Μόλις άνοιξε το σούπερ μάρκετ, εξαφανίστηκαν όλα με τη μία. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα, γιατί τα πήρατε όλα. Δεν τα πήρα όλα. Πόσα πήρα, 10, πόσα είναι. Την οικογένειά μου. Γιατί είμαι εργαζόμενη, οπότε πρέπει να πηγαίνω στη δουλειά μου και δεν έχω ούτε ένα. Τα παίρνουν 10-10. Για ποιο λόγο όμως δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, εμείς τα κάνουμε, θα φάνουμε. Δεν μου κάνει εντύπωση, κυρία μου. Οι Έλληνες είμαστε λαός παρτάκιδων. Βολεψάκιδων και τίποτα άλλο. Τι είναι αυτά τα πράγματα, πέφτει σαν τα μιλιούνια. Δηλαδή, αυτοί θα ζήσουν μέσα πεθάνομοι οι υπόλοιποι. Ντροπή, έσχος. Το Υπουργείο Ανάπτυξης θεσπίζει πλαφόν τριών αντισηπτικών ανακαρότσι, ενώ από την Πέμπτη θα ομαλοποιηθεί πλήρως η κατάσταση. Όλα τα ράφια είναι εντελώς γεμάτα. Ακόμα και τα αντισηπτικά, που είναι ο κωδικός με τη μεγαλύτερη πίεση, έχει και σήμερα διαθεσιμότητα. Που είναι μια από τις χειρότερες μέρες, διότι έχω πει ότι περίπου από την Πέμπτη υπολογίζουμε τη νέα τροφοδοσία της αγοράς. Θα βάλουμε ένα όριο ανακαλάθι έως 3 αντισηπτικά, έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι οι συμπολίτες. Δεν υπάρχει λόγος ένας να αγοράζει 20 και 30 κομμάτια και να στερεί από τον επόμενο το αντισηπτικό. Ο Άδωνης Γεωργιάδης διαβεβαίωσε ότι υπάρχει επάρκεια προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και δεσμεύτηκε ότι θα γίνεται καθημερινός έλεγχος για την τήρηση των κανόνων, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός, ενώ παρουσίασε την αριθμημένη κάρτα εισόδου που θα δίδεται στους πελάτες. Έχει γίνει ιδιαίτερη των τετραγωνικών του μαγαζιού με τον αριθμό 10, που έχουμε πει ότι πρέπει να είναι ο ελάχιστος αριθμός τετραγωνικών αναπελάτη. Άρα δεν θα μπορεί να μπαίνει κανένας πελάτης αν δεν υπάρχει διαθέσιμη κάρτα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε ακόμη ότι στην επόμενη νομοθετική πράξη θα υπάρχει ειδική διάταξη για την πάταξη της εσχροκέρδειας. Αλλάζει λοιπόν η καθημερινότητα όλων μας. Μπαίνει πλαφόν στην αγορά αντισηπτικών ανακαταναλωτή, ενώ λαμβάνονται μέτρα κατά της εσχροκέρδειας για αυτά τα προϊόντα καθώς και για τις μάσκες. Ο Βασίλης Πανός έχει όλες τις πληροφορίες, ενώ έχουμε συνδεθεί και με την Ευλαμπία Ρεύη που θα μας μεταφέρει όλες τις καινούργιες συνήθειες που πρέπει να αποκτήσουμε για τις εφορίες. Βασίλη, ο λόγος πρώτα σε σένα. Αυτό που ξέρουμε λοιπόν είναι το εξής. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο από σήμερα κλείνει τις πύλες του για το κοινό για τις επόμενες 14 ημέρες για προληπτικούς λόγους εξαιτίας του κορονοϊού και όποιος θέλει να έχει μαζί κάποιες του συλληψίες στο Υπουργείο θα πρέπει να το κάνει μόνο ηλεκτρονικά. Ετοιμάζεται να βγάλει εντός τις ημέρες τις δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Η μία έχει να κάνει με το πλαφόν αναπόδειξη 3 αντισηπτικά, που σημαίνει ένα πακετάκι μαντιλάκια, ένα αντισηπτικό και ένα ενόπνευμα, μέχρι εκεί. Και από εκεί και πέρα αναμένεται να βγει και μια δεύτερη πράξη νομοθετικού περιεχομένου, πάλι εντός της ημέρας, η οποία θα καθορίζει ουσιαστικά το εύλογο κέρδος εκείνων που πολλούν στη χοντρική κατά κύριο λόγο τα αντισηπτικά. Και αυτό γιατί σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν από το Υπουργείο Ανάπτυξης, εντοπίστηκαν όντως να υπάρχουν φαινόμενα εσχροκέρδειας. Τώρα, από εκεί και πέρα, η εικόνα στην αγορά Ματίνα είναι η εξής. Σήμερα από το πρωί, πέραν από τις εικόνες που είδαμε στο κεντρικό σούπερ μάρκετ όπου έγιναν ό,τι έγιναν με τα αντισηπτικά, τα οποία μας λένε από την αγορά ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπάρξει επάρκεια και άρα να λυθεί αυτό το ζήτημα και να σταματήσει ο πόλεμος του αντισηπτικού. Ο περισσότερος κόσμος, όπως παρατηρούμε, τόσο στο σούπερ μάρκετ όσο και στις λαϊκές, τώρα βρισκόμαστε στη λαϊκή του Χολαργού, προσπαθεί να πειθαρχήσει. Αρκετοί είναι αυτοί που φορούν γάντια, φορούν μάσκες, προσπαθούν με
την ατομική τους ευθύνη να κρατάνε την απόσταση που πρέπει, αυτή των δύο μέτρων, δηλαδή ο ένας από τον άλλον, να βλέπετε πίσω μου. Υπάρχει μια σχετική απόσταση ανάμεσα στους καταναλωτές που ψωνίζουν αυτή την ώρα. Και ταυτόχρονα το ίδιο και από τις λαϊκές αγορές προσπαθούν να δώσουν πέρα στο δικό τους μήνυμα. Όποιοι καταναλωτές έρχονται εδώ πέρα και δεν έχουν μαντιλά, δεν έχουν γάντια, τους προσφέρουν γάντια προκειμένου να κάνουν φορώντας γάντια τα ψώνια τους. Τέλος να σου πω ότι από την ΕΣΕΕ και από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας ζητείται από την κυβέρνηση να οριστεί το καθολικό κλείσιμο όλων των εμπορικών καταστημάτων. Μάλιστα. Και να έρθουμε σε σένα τώρα, Ευλαμπία, με ραντεβού ή μέσω email γίνεται η επικοινωνία από σήμερα των πολιτών με τις εφορίες, ενώ έχει αλλάξει και ο τρόπος εξυπηρέτησης στις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες. Πώς εφαρμόζεται το μέτρο, είσαι από το πρωί έξω και κάνεις το ρεπορτάζ. Ναι, με απλά λόγια, από σήμερα όποιος πολίτης θέλει να πάει σε κάποια δημόσια υπηρεσία, είτε θα κάνει ένα τηλέφωνο για να κλείσει ραντεβού, εφόσον αυτή η υπηρεσία δεν μπορεί να ικανοποιηθεί διαδικτυακά, είτε μέσω email θα πάρει στο email του αυτή την υπηρεσία και θα τελειώσει εκεί η υπόθεση. Εμείς βρισκόμαστε τώρα έξω από τη ΔΟΗ Αγίας Παρασκευής Χολαργού. Πρέπει να σου πω ότι από το πρωί πολλοί είναι οι πολίτες που ήρθαν εδώ να εξυπηρετηθούν. Υπάρχουν κάποιοι, όπως μας είπαν, που περίμεναν 4 ολόκληρες ώρες για να μπουν μέσα. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και όταν μπήκαν, δεν κατάφεραν να εξυπηρετηθούν. Αφού το μόνο που πήραν είναι το τηλέφωνο στο οποίο πρέπει να καλέσουν για να κλείσουν ένα ραντεβού. Πήγαμε και έξω από ΚΕΠ, όπου μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις είδαμε να σχηματίζονται ουρές πολιτών, γιατί δεν ήξεραν ότι από σήμερα όλα αυτά αλλάζουν. Πρέπει να σου πω ότι σε όλες τις υπηρεσίες υπάρχουν τυχοκολλημένες αφίσες που ενημερώνουν τους πολίτες ότι θα πρέπει να επικοινωνούν τηλεφωνικά ή να στέλνουν ένα email στην υπηρεσία που τους ενδιαφέρει για να εξυπηρετηθούν. Χρειάζεται λοιπόν ψυχραιμία και υπομονή, Ματίνα. Μάλιστα. Μια διαφορετική πραγματικότητα σε όλα τα επίπεδα. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο συναδέλφους. Έκτακτα μέτρα λόγω του κορονοϊού παίρνουν και τα φαρμακεία όλης της χώρας. Η κάμερα του Open πραγματοποίησε αυτοψία και στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα δείτε πώς τα εφαρμόζουν πολίτες και φαρμακοποιοί. Τα φαρμακεία της χώρας βρίσκονται υπό ειδικό καθεστώς ελαίου κορονοϊού. Βούκομα. Αλλεκτικό μπορεί να είναι. Δεν νομίζω, γιατί κάνει και δέκατα. Σε αυτό το φαρμακείο στη Θεσσαλονίκη τα ρολά είναι κατεβασμένα. Παρ' όλα αυτά, ο φαρμακοποιός εξυπηρετεί τους πολίτες, φοράει γάντια και μάσκα και προσπαθεί να περιορίσει με κάθε τρόπο την όποια επαφή. Είναι 23 ευρώ παρακαλώ. Με καρτούλα μπορώ, έτσι. Ναι, ναι, βέβαια. Σε πολλές περιπτώσεις όπως αυτήν, οι πολίτες περιμένουν υπομονετικά έξω από τα φαρμακεία για να εξυπηρετηθούν. Βλέπουμε βγαίνετε και στην είσοδο για να δώσετε φάρμακα. Κοιτάξτε, ό,τι μπορούμε κάνουμε για να προστατευτούμε όλος ο κόσμος. Από την Παρασκευή, η εξυπηρέτηση στα φαρμακεία άλλαξε ριζικά. Μόνο δύο πελάτες επιτρέπεται να βρίσκονται στο εσωτερικό του καταστήματος, ενώ για να τηρηθεί το συγκεκριμένο μέτρο, πολλοί έχουν βάλει ειδικές ταινίες στο πάτωμα. Έχω βάλει μια κόκκινη ταινία για να μην πλησιάζει ο πελάτης πάνω από το ένα μέτρο. Δεν επιτρέπουμε πάνω από δύο πελάτες να μπαίνουν μέσα και φοράμε μάσκα. Την ώρα που βασικά αγαθά στη χώρα μας, όπως μάσκες και αντισηπτικά, μοιάζουν με είδη πολυτελείας, οι λίστες αναμονής στα φαρμακεία είναι πολυσέλιδες. Είναι ένα μπλοκάκι, είναι πολύ μεγάλη, με μάσκες αντισηπτικά. Περιμένει ο κόσμος να τον πάρουμε τηλέφωνο, να του πούμε ότι έχουμε παραλάβει για να προμηθευτεί τα απαραίτητα. Πάνω απ' όλα, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος συνιστά στα μέλη του αλλά και στους πολίτες υπευθυνότητα και ψυχραιμία. Και όλα αυτά φυσικά έχουν και οικονομικές επιπτώσεις. Στη σκιά της συνεδρίασης του Eurogroup που αναμένεται το απόγευμα υπάρχει γενικευμένο ξεπούλημα στις χρηματιστηριακές αγορές. Έχουμε συνδεθεί με την ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες Μαρία Ψαρά και τον οικονομικό μας συντάκτη Σπύρο Δημητρέλη. Σπύρο, αρχίζουμε από σένα για να δούμε την τελευταία εικόνα στις αγορές. Ματίνα, τα χρηματιστήρια νοσούν και νοσούν βαριά λόγω του κορονοϊού. Άλλη μία μέρα ξεπουλήματος σήμερα, όπως είπες και εσύ, και να δούμε πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι μεγαλύτεροι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ευρώπης. Να ξεκινήσουμε με την Αθήνα που παρουσιάζει απώλειες 11,03%. Στη Φραγκφούρτη ο δείκτης DAX είναι στο μείον 8,07%.
Στο Παρίσι ο δείκτης ΚΑΚ είναι στο μείον 8,96%, αλλά έχουμε αρνητική εξέλιξη και από το μέτωπο των ελληνικών ομολόγων, όπου έχουμε το ελληνικό δεκαετές ομόλογο να σπάει σε απόδοση το 2% και να διαπραγματεύεται στο 2,06%. Αρνητική εξέλιξη και στο πετρέλαιο που δείχνει την ανησυχία των αγορών για την ύφεση στην παγκόσμια οικονομία. Η τιμή του Brent στα $31.25 με πτώση πάνω από 2,5 δολάρια ή σε ποσοστό 7,62%. Μάλιστα. Τώρα, Σπύρο, με συγκεκριμένα ελληνικά αιτήματα, παίρνει μέρος στην απογευματινή τηλεδιάσκεψη του Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας. Πράγματι, Ματίνα, ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Σταϊκούρας, θα ζητήσει από τους ομολόγους του, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, όποιες δαπάνες ή όποια υστέρηση εσόδων πραγματοποιηθεί λόγω της ανάγκης αντιμετώπισης του κορονοϊού και των επιπτώσεών του, να μην μετρήσει για το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος που είναι στο 3,5%. Θα δούμε μετά τις 4-5 το απόγευμα πού θα καταλήξουν τελικά αυτές οι αποφάσεις. Πάντως, από το οικονομικό επιτελείο, όπως μας λένε, είναι αποφασισμένοι να κάνουν οποιαδήποτε δαπάνη κρίνουν ότι θα στηρίξει την οικονομία. Μάλιστα. Μαρία Ψαρά, σε εσένα τώρα. Κορονοϊός και μέτρα στήριξης στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης του Eurogroup. Έτσι είναι. Στις 4 ώρα Ελλάδας Ματίνα θα ξεκινήσει τη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Θα είναι η δεύτερη φορά καταρχάς που θα συζητήσουν ψηφιακά και θα είναι η δεύτερη φορά που θα συζητήσουν και τον κορονοϊό. Είναι τα μέτρα της Ευρώπης για τον περιορισμό της ζημίας από την επιδημία, την πανδημία. Ματίνα, αναμένεται ουσιαστικά οι Υπουργοί Οικονομικών να ανακοινώσουν μέτρα υποστήριξης των αδύναμων χωρών και των επιχειρήσεων, ώστε να υπάρξει περιορισμός του αποτελέσματος του κορονοϊού. Θέλω να σου πω ότι στην ατζέντα βρίσκεται και η Ελλάδα, όμως θεωρείται αμφίβολο αν θα συζητηθεί το θέμα, καθώς οι εξελίξεις προηγούνται. Να σου πω καταρχάς επίσης ότι πέραν της υγείας στην Ευρώπη, το βασικό θέμα αναδεικνύεται το κλείσιμο των συνόρων. Πάρα πολλές χώρες θέλουν να κλείσουν τα σύνορά τους, όπως η Γερμανία. Η Κομισιόν εργάζεται εντατικά προκειμένου να κρατήσει τα σύνορα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα σύνορα Σέγγεν, ανοιχτά. Αύριο το απόγευμα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κάλεσε για μια νέα ψηφιακή σύνοδο κορυφής και αυτό σημαίνει ότι όλοι οι αρχηγοί των κρατών μελών Ματίνα θα συζητήσουν ξανά για τις εξελίξεις του κορονοϊού. Όλα τα βλέμματα λοιπόν στραμμένα στο μέτωπο της εξάπλωσης του κορονοϊού. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο συναδελφούς. Δεδομένων των δύσκολων συνθήκων, η κυβέρνηση επεκτείνει τα μέτρα. Έτσι, με νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου, προχώρησε στην επίταξη ιατρικού εξοπλισμού, όπως είναι οι μάσκες και οι αναπνευστήρες. Με την ίδια πράξη, επιτάσσονται και οι ιδιωτικές υπηρεσίες διάγνωσης κρουσμάτων του κορονοϊού. Το ρεπορτάζ είναι του Σπύρου Δημητρέλη. Νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου εξέδωσε η κυβέρνηση με μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού. Ξεχωρίζει στα νέα μέτρα η επίταξη του ιατρικού εξοπλισμού από ιδιώτες, όπως είναι οι μάσκες, αναπνευστήρες, αντισηπτικά υγρά, νοσοκομιακά κρεβάτια από επιχειρήσεις αγωγής και εμπορίας τους και γενικά ιατρικό υλικό που είναι απαραίτητο για την καταπολέμηση του ιού. Για να εντοπιστούν οι σχετικές ποσότητες, θα πρέπει να απογραφούν από τις επιχειρήσεις. Έχουν 2 ημέρες όλες οι εταιρείες που εμπορεύονται να μπουν με ειδικούς κωδικούς που τους δίνουμε και να καταγράψουν όλα τα αποθέματά τους. Όταν καταγράφονται τα αποθέματα δημιουργείται και μια αποθήκη. Με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, το κράτος αποκτά το δικαίωμα να επιτάξει και ιδιωτικά κέντρα για τη διενέργεια εξετάσεων διάγνωσης του ιού. Θεσπίζονται περιορισμοί στις άδειες γονέων μαθητών που εργάζονται σε εταιρείες ρεύματος και φυσικού αερίου, καταργούνται τα όρια για υπεροριακή εργασία πλην του ημερήσιου ορίου και διευκολύνονται οι δημόσιες υπηρεσίες για προσλήψεις και ανανεώσεις συμβασιούχων. Η επίσκεψη σε εφορία ή τελωνείο θα γίνεται μόνο με τηλεφωνικό ραντεβού στους αριθμούς που θα αναρτηθούν στο site της αρχής εσόδων www.aad.gr. Ελεγχόμενη και περιορισμένη θα είναι και η πρόσβαση στα καταστήματα των τραπεζών. Έρημη πόλη στο μεταξύ θυμίζει η Αθήνα με ουρές να σχηματίζονται σε φαρμακεία και ATM τραπεζών. Περισσότερα θα μας πει η Γεωργία Λαγού. Γεωργία. Οι συνήθειες των Ελλήνων, Ματίνα, έχουν αλλάξει. Η αλλαγή είναι ραγδαία και η πόλη δεν θυμίζει καθημερινή ημέρα.
βρισκόμαστε εμείς στην πλατεία Συντάγματος και η κίνηση, αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω, είναι ότι είναι ελάχιστοι και λιγοστοί οι πολίτες που έχουν βγει έξω λόγω δουλειάς και έχουν εξοπλιστεί με γάντια και μάσκες. Η πανδημία, Ματίνα, του κορονοϊού έχει μεταμορφώσει την Αθήνα σε έρημη πόλη. Η κοσμοσυρωή και η πολυκοσμία σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, σε σταθμούς, μετρό, δεν είναι πλέον εικόνα που θα συναντήσει όποιος μετακινηθεί στο κέντρο της πόλης. Οι πολίτες δείχνουν να τηρούν τα μέτρα για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και συναθρήσεων και οι μόνες ουρές και το συνωστισμό που είδαμε ήταν στα ATM και στα φαρμακεία, εφαρμόζοντας όμως τα μέτρα στο να μπαίνουν ένας-ένας έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν. Ματίνα. Και σίγουρα αυτό που βλέπουμε και στις εικόνες από την Αθήνα είναι σίγουρα μια διαφορετική πόλη. Γεωργία Λαγού, σε ευχαριστούμε πολύ. Έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου υπό τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο για τη λήψη νέων μέτρων σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό και την Εκκλησία. Μέρη Ορφανίδη είναι μαζί μας. Ποια είναι τα σενάρια που εξετάζουν οι ιεράρχες σχετικά με τις θείες λειτουργίες και τους ναούς? Ματίνα, κυρίες και κύριοι, οι ιεράρχες εξετάζουν δύο σενάρια. Ή να ανασταλούν τελείως οι θείες λειτουργίες για το επόμενο διάστημα, ή σε περίπτωση που διατηρηθεί η Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία, αυτή να γίνεται και κλεισμένων των θυρών, με έναν μόνο ιερέα και έναν ψάτη. Φαίνεται λοιπόν ότι οι ναοί θα είναι ανοιχτοί κάποιες ώρες της ημέρας για ατομική όμως προσευχή, χωρίς θείες λειτουργίες. Θα πρέπει να σου πω, είναι κάτι που συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την προηγούμενη Παρασκευή, Ματίνα. Σε λίγες ώρες, στις 4, ξεκινάει η συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και θα γνωρίζουμε ακριβώς τι θα αποφασίσει. Οπότε θα έχουμε και τις αποφάσεις. Στο μέτωπο τώρα των κλειστών σχολείων, Μέρη, πώς προχωράει η εφαρμογή του e-learning? Ματίνα, μεγάλο είναι το ενδιαφέρον που έχουν δείξει μαθητές και εκπαιδευτικοί για την ηλεκτρονική εκπαίδευση, να το πούμε έτσι, σε ό,τι αφορά την ασύγχρονη μορφή αυτής της εκπαίδευσης, δηλαδή, να το πω απλά, τα μαγνητοσκοπημένα μαθήματα. Θα πρέπει να σου πω ότι ήδη έχουν δημιουργηθεί 550 εικονικές τάξεις, 3.500 εκπαιδευτικοί και μαθητές έχουν ανέβει ήδη, έχουν συνδεθεί με την ειδική ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Έχουν γίνει ακόμη 242 τηλεδιασκέψεις, ενώ το ενδιαφέρον είναι τόσο μεγάλο που χίλιοι εκπαιδευτικοί και πλέον μπήκαν, εγγράφηκαν για πρώτη φορά σε αυτή την ειδική ψηφιακή πλατφόρμα. Σε ό,τι αφορά την σύγχρονη μορφή αυτής της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, δηλαδή να γίνεται απευθείας μάθημα, βρισκόμαστε ακόμα σε ένα πιλωτικό στάδιο. Όσο σχολεία ήταν εξοπλισμένα καλύτερα, θα ξεκινήσουν νωρίτερα. Ματίνα. Μάλιστα. Μέρη, να σε ευχαριστήσω. Τηλεδιασκέψεις με τον Υπουργό Υγείας και τους αρμόδιους φορείς είχε το πρωί ο Πρωθυπουργός, ενώ σε λίγη ώρα αναμένεται να ανακοινωθούν και νέα μέτρα από την κυβέρνηση. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συνομιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα κατόπιν αιτήματος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που ζήτησε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό καθώς και με τη Φόφη Γέννηματά. Μας ενημερώνει σχετικά ο Σπύρος Μουρελάτος. Σπύρο. Ναι, είναι και σήμερα αλλεπάλληλες οι τηλεδιασκέψεις για να προσαρμοζόμαστε και στις νέες συνθήκες στο μεγαλομαθήμα. Στην κυβέρνηση εκτιμούν, Ματίνα, πως οι επόμενες 2-3 εβδομάδες είναι εξόχως κρίσιμες για την πορεία εξάπλωσης του κορονοϊού. Εξού και το μήνυμα που εκπέμπεται από το Μεγάλο Μαξίμου. Είναι απλό, όπως λένε, ξεκάθαρο. Μένουμε σπίτι, περιορίζουμε τις μετακινήσεις, τις συγκεντρώσεις και τις συναρτήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να ενεργοποιήσουν και άλλα περιοριστικού χαρακτήρα μέτρα προκειμένου να επιβραδυνθεί η εξάπλωση της υιογενούς πνευμονίας. Και σύμφωνα με πληροφορίες, δρομολογείται άμεσα η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με νέες δομές κατάλληλες να καταπολεμήσουν και να αντιμετωπίσουν περιστατικά κορονοϊού. Σύμφωνα με πληροφορίες, την κυβέρνηση επίσης έχει κλειδώσει η επέκταση διακοπής αεροπορικών και λοιπόν συνδέσεων με χώρες οι οποίες εμφανίζουν αύξηση κρουσμάτων του κορονοϊού. Αυστηροποιείται η λειτουργία εμπορικών καταστημάτων σε πρώτη φάση τουλάχιστον. Κρατικών είναι η αφομοίωση των κανονισμών που έχουν ήδη επιβληθεί στα σούπερ μάρκετ. Και όπως είπες και εσύ πρωτήτερα, στις 6 το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός θα έχει συζήτηση μέσω βιντεοκλήσης ακόμη ένα μήνυμα για περιορισμό των απευθείας συναντήσεων με τον Αλέξη Τσίπρα κατόπιν αιτήματος του αρχηγού του κόμματος της Χρηματικής Αντιπολίτευσης. Στις 7 θα έχει συζήτηση με την κυρία Γεννηματά, με το ίδιο πλαίσιο, με βιντεοποίηση. Το μήνυμα είναι σαφές, να βάλουν πλάτη οι πολιτικές δυνάμεις, να ισχυροποιηθεί το
το μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση, ότι πρέπει να περιοριστούν οι μετακινήσεις με κάθε τρόπο. Μάλιστα. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο ίδιο μοτίβο, τηλεφωνική επικοινωνία του Αλέξη Τσίπρα νωρίτερα με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Ο Χρήστος Τσιγουρής θα μας πει περισσότερα. Χρήστο. Καλό μεσημέρι. Είναι η δεύτερη πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα στο τελευταίο 24ωρο, μετά το αίτημα για συνάντηση και ενημέρωση με τον Πρωθυπουργό. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα μίλησε με τον Αρχιεπίσκοπο. Κατά πληροφορίες τον ενθάρρυνε να αναλάβει εκείνος τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε η Εκκλησία να συμβάλλει με τη συμπεριφορά και το έργο της στη γενική προσπάθεια που κάνει όλη η κοινωνία αυτή τη στιγμή και όλοι οι πολίτες, ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού. Κατά πληροφορίες από πρόσωπα που έχουν γνώση των όσων συζητήθηκαν μεταξύ των δύο, ο κύριος Ιερώνυμος εμφανίστηκε βαθιά προβληματισμένος, αλλά και αποφασισμένος να αναλάβει την ευθύνη, που ωστόσο θεωρεί ότι έπρεπε προπολού να είχε αναλάβει η πολιτεία. Δηλαδή, δεν μιλάμε για άλλο πράγμα παρά την αναστολή λειτουργίας για όλες τις θρησκευτικές τελετές, όχι μόνο των Ορθόδοξων Εκκλησιών. Θεωρεί ο ίδιος, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι πέφτει σε αυτόν τον μπαλάκι, αφού δεν τον έκανε η πολιτεία. Ωστόσο, θα πρέπει τώρα να κάνει τις απαραίτητες ανακοινώσεις, αφού συζητήσει με τα άλλα μέλη της ιεραρχίας. Μάλιστα. Χρήστο Τσιγουρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να μεταφερθούμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, που επίσης φαίνεται πως ερημώνει. Οι αγορές στις λαϊκές αγορές και τα σούπερ μάρκετ γίνονται με μάσκες και γάντια. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου νοσηλεύονται 8 ασθενείς, ο ένας μάλιστα διασωληνωμένος. Η Αναστασία Αργυριάδου θα μας πει περισσότερα. Αναστασία. Μα τι να λιγοστέσουν οι μετακινήσεις των Θεσσαλονικαίων. Στα σούπερ μάρκετ δημιουργήθηκαν από πολύ νωρίς το πρωί πριν να ανοίξουν τις πύλες τους ουρές. Ωστόσο, τηρούνται οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Οι υπάλληλοι στέκονται στην είσοδο των σούπερ μάρκετ και θέτουν σε σειρά προτεραιότητες τους καταναλωτές. Σε ορισμένα δίνουν και κάρτες εισόδου, τις οποίες αφήνουν οι καταναλωτές στα ταμεία κατά την έξοδό τους από το κατάστημα. Στις λαϊκές αγορές με αντισηπτικά κυκλοφορούν έμποροι καταναλωτές. Τώρα, στο ΑΧΕΠΑ αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 8 ασθενείς. Στην εντατική. Είχαμε επιδείνωση της κατάστασης ενός άνδρα από την Καστοριά με πνευμονία, διασωληνωμένος παραμένει. Περιμένουμε τώρα τα αποτελέσματα και από κάποια ύποπτα κρούσματα μέσα στην επόμενη ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει γίνει και διακομιδή ενός Ιταλού προσκυνητή από το Άγιο Όρος του ΑΧΕΠΑ ως ύποπτο κρούσμα. Περιμένουμε και αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα, το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου έχει γίνει το δεύτερο νοσοκομείο αναφορά στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ. Εκεί νοσηλεύονται 3 ασθενείς εθελάμους αρνητικής πίεσης και ένας στην εντατική του Παπα-Νικολάου σε βαριά κατάσταση με πνευμονία. Ματίνα. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αναστασία, και από τη Θεσσαλονίκη στην Πάτρα. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για 3 παιδιά που νοσηλεύονται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο αναμένονται σήμερα. Την ίδια ώρα εξιτήριο πήρε ένας άνδρας από το νοσοκομείο του Ρίου, ενώ εισήχθη ένας άλλος. Πάμε στο Ρίο και τον ανταποκριτή μας, Νίκο Γιαπρακά, που θα μας πει πώς έχει η κατάσταση. Νίκο. Καλησπέρα. Όπου περιμένουμε από ώρα σε ώρα τα αποτελέσματα για τα 3 παιδάκια τα οποία νοσηλεύονται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο παιδών της Πάτρας. Εικόνα πνευμονίας. Η εικόνα αυτή ήταν που ανησύχησε τους γιατρούς, βέβαια, και αιτήθηκαν να γίνει το τεστ για την ανίχνευση κορονοϊού στα παιδιά. Να πούμε ότι τα συγκεκριμένα δείγματα είχαν και αυτά τη δική τους περιπέτεια, μιας και αρχικά εστάλησαν στο Ινστιτούτο Παστέρ. Εκεί όμως, λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας που υπάρχει, γύρισαν πίσω στην Πάτρα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία στο εργαστήρι, το οποίο έχει ξεκινήσει την λειτουργία του εδώ και μερικά 24 ώρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Έτσι λοιπόν, το μεσημέρι, σε λίγες ώρες, περιμένουμε να έχουμε τα αποτελέσματα για τα 3 αυτά παιδιά, τα οποία είναι ηλικίας από 5 έως 10 ετών. Και το ένα είναι από την Πάτρα, το άλλο είναι από τον Πύργο και το τρίτο από την περιοχή του Αγρινίου. Αναφορικά τώρα με την κατάσταση που επικρατεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, εδώ εξακολουθούν να νοσηλεύονται 21 άτομα. Είναι ο ίδιος αριθμός νοσηλευόμενων, παρά το γεγονός ότι είχαμε ένα ευχάριστο νέο, δεδομένου ότι χθες υπήρξε ένα εξιτήριο. Πρόκειται για έναν άνδρα, ο οποίος ολοκλήρωσε την διαδικασία της νοσηλείας στο νοσοκομείο, γύρισε στο σπίτι του, που βέβαια θα παραμείνει για λίγες ημέρες σε καθεστώς καραντίνας. Ωστόσο, μία γυναίκα από την περιοχή της Ηλίας πήρε την θέση του για νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Τέλος, θα σου πω ότι για τον 64χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος, η κατάστασή του εξακολουθεί να είναι σοβαρή και παρακολουθείται στενά, βέβαια, από το ιατρικό προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Μάλιστα, Νίκο, για πρακά να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Χθες πάντως δεκάδες πολίτες ανταποκρίθηκαν σε διαδικτυακό κάλεσμα και χειροκρότησαν ως δείγμα αναγνώρισης τους νοσηλευτές που δίνουν καθημερινά τη μάχη με τον κορονοϊό στα νοσοκομεία της χώρας.
Χειροκροτήματα αντίχουν σε ολόκληρη τη χώρα σε ένδειξη συμπαράστασης στον αγώνα που δίνει ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ενάντια στον κορονοϊό. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηλία και σε άλλες πόλεις ανά τη χώρα, οι Έλληνες βγήκαν στα μπαλκόνια τους στις 9 το βράδυ και έγιναν μια γροθιά προκειμένου να επενέσουν γιατρούς και νοσηλευτές που παλεύουν καθημερινά για να σώσουν τις ζωές ανθρώπων που νόσησαν από κορονοϊό και για να περιορίσουν την εξάπλωσή του. Η συγκινητική αυτή κίνηση επένου στους ανθρώπους που φροντίζουν για την προστασία του υπέρτατου αγαθού ήταν αποτέλεσμα του καλέσματος μέσω διαδικτύου και η ανταπόκριση των πολιτών φάνηκε στο χειροκρότημα. Πλήθος κόσμου από κάθε γωνιά της χώρας ακολούθησε το παράδειγμα της Ισπανίας και ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό με χειροκροτήματα και σφυρίγματα, ενθαρρύνοντάς το παράλληλα να συνεχίσει τη μάχη ενάντια στον κορονοϊό. Μέσα σε όλα αυτά που ζούμε, έχουμε και αλλαγή του καιρού σε πιο χειμωνιάτικο σκηνικό με ισχυρούς βοριάδες και τσουχτερό κρύο. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης είναι κοντά μας. Κλέαρχε, έχουμε ισχυρούς βοριάδες, τσουχτερό κρύο και χιόνια ακόμα και σε χαμηλό υψόμετρο. Πράγματι, Ματίνα, άλλαξε σημαντικά ο καιρός από εχθές και από τα βόρεια. Κύρια χαρακτηριστικά η πολύθη, ελούδης βοριάδες μέρα στο Αιγαίο, προσεγγίζουμε 8 τοπικά και 9 μποφόρ. Η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας, ακόμη και τα χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα στη Βόρεια Ελλάδα. Στην εικόνα που πήραμε πριν από λίγο από το μετεωρολογικό δορυφόρο, παρατηρήστε ότι σιγά-σιγά αυτά τα φαινόμενα μετατοπίζονται όλο ένα και πιο νότια και πιο ανατολικά στη χώρα μας. Άρα λοιπόν τις επόμενες ώρες θα αρχίσει σιγά-σιγά να περιορίζεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Θα δούμε τώρα στην επόμενη μας κάρτα ποιες θα είναι οι περιοχές που μέχρι και το βράδυ θα έχουμε ακόμη φαινόμενα. Συγκεκριμένα μπορούμε να πούμε ότι από το ύψος της Χαλκιδικής και νοτιότερα και από την κορυφογραμμή της Πίνδου και ανατολικότερα θα εντοπίζονται σε αυτές εκεί τις περιοχές οι βροχές στα παιδινά και τα λίγα χιόνια στα ορεινά. Δείχνουμε όμως μεγάλη προσοχή στους βοριάδες που θα επιμείνουν μέχρι και αύριο 8 τοπικά και 9 από φόρμα στο κεντρικό Αιγαίο. Μάλιστα, και βέβαια, να, σε διακόψω, Κλέαρχε Μαρουσάκη, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε, να παρακολουθήσουμε τη συνδηλώση από την αναπληρώτρια Σημάνη κυβερνητική εκπρόσωπο. Ο επόμενος μήνας θα είναι πολύ δύσκολος. Αυτό που προέχει είναι να περιοριστεί η μετάδοση του ιού προκειμένου να δοθεί χρόνος στο σύστημα υγείας για να ανταπεξέλθει, ώστε οι ευπαθείς ομάδες και όσοι χρειαστούν νοσηλεία να λάβουν τις απαιτούμενες φροντίδες. Πρωτίστως όμως απαιτείται σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση από όλους. Τόσο από τους πολίτες όσο και από όσους έχουν την ευθύνη της ενημέρωσής τους. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή ενημερώνει με ευθύτητα και ειλικρίνεια για όλα τα μέτρα που λαμβάνει. Οι φήμες που διακινούνται τις τελευταίες ώρες περί καθολικής απαγόρευσης κυκλοφορίας επιτείνουν τη σύγχυση και συνιστούν παραπληροφόρηση. Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αυτές τις ώρες ας επικρατήσει ψυχραιμία. Επιπλέον, οποιαδήποτε αυστηροποίηση των μέτρων και αν αποφασιστεί τις επόμενες μέρες, τα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία δεν θα κλείσουν. Δεν κλείνουν ακόμη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ούτε πρατήρια καυσίμων. Είναι προφανές ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να ελέγξει το ζήτημα αυτό σε απόλυτο βαθμό. Αυτό που μπορεί να κάνει, και το κάνουμε, είναι να παίρνει σταδιακά όλο και περισσότερα μέτρα. Η κυβέρνηση, έχοντας ως ύψιστη προτεραιότητα την προστασία της δημόσιας υγείας, λαμβάνει πρωτοφανή μέτρα και απευθύνει έκκληση σε όλους να μείνουν σπίτι για να περιοριστεί η διασπορά του ιού. Είναι μια άσκηση ατομικής ευθύνης αλλά και κοινωνικής υπευθυνότητας. Για τον καλύτερο συντονισμό των αναγκαίων δράσεων, με απόφαση του Πρωθυπουργού, ανατίθενται οι αρμοδιότητες του συντονισμού όλων των εμπλεκομένων φορέων στη Γενική Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο μέχρι σήμερα Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς ορίστηκε από τον Πρωθυπουργό και ήδη ορκίστηκε ως Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με πλήρες και αποκλειστικές αρμοδιότητες. Ο κύριος Χαρδαλιάς θα αναφέρεται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Νέος Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα Εθνικός Διοικητής Πολιτικής Προστασίας, πρώην Αρχηγός της Πυροσβεστικής κύριος Βασίλης Παπαγεωργίου. Στο μεταξύ, όπως γνωρίζετε, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάθε πρωί τηλεδιάσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον καθηγητή λοιμοξιολόγο Σωτήρη Τσιόδρα και κατά περίπτωση με άλλους αρμόδιους υπουργούς, προκειμένου να έχει πλήρη εικόνα της εξέλιξης της κατάστασης και να λαμβάνονται τα εκάστοτε κατάλληλα μέτρα. Κάθε μέρα θα αξιολογούνται όλες οι εξελίξεις και θα λαμβάνονται όποιες αποφάσεις χρειαστεί. Θυμίζω ότι στη χθεσινή σύσκεψη αποφασίστηκαν η διακοπή των οδικών, θαλάσσιων και αεροπορικών συνδέσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία,
με εξαίρεση τη μεταφορά εμπορευμάτων και την είσοδο στη χώρα όσων έχουν ελληνική ηθαγένεια ή διαμένουν στην Ελλάδα. Η διακοπή και της ακτοπλοϊκής μεταφοράς από και προς Ιταλία για επιβάτες, ενώ συνεχίζεται κανονικά η μεταφορά εμπορευμάτων. Η απαγόρευση της πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων και ημερόπλοιων στα ελληνικά λιμάνια. Ακόμη, η διακοπή των αεροπορικών συνδέσεων με την Ισπανία. Στη σημερινή τηλεδιάσκεψη αποφασίστηκε επιπλέον ότι όσοι εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια τίθεται σε υποχρεωτικό κατοίκον περιορισμό για 14 ημέρες. Προβλέπεται μάλιστα διοικητικό πρόστιμο για όσους παραβιάζουν την υποχρέωση αυτή. Ακόμη, από αύριο το πρωί αναστέλλεται η εφαρμογή του δακτυλίου μέχρι το τέλος Απριλίου. Επιπλέον, αναστέλλεται για 2 εβδομάδες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ. Θα εκδοθεί αργότερα σχετική απόφαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιπλέον, με την τελευταία πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ανάμεσα στα άλλα προβλέπονται η εφαρμογή γενικότερων προληπτικών δράσεων, όπως η αποτροπή της εισόδου πολλών ατόμων ταυτόχρονα στην επιχείρηση, μέτρα αυτοπροστασίας των εργαζομένων, η τήρηση απόστασης 2 μέτρων μεταξύ των πελατών και η αποφυγή χρήσης μετρητών. Η εφαρμογή επιπλέον νομικών συνεπειών για τους παραβάτες της εφαρμογής των κατεπηγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορονοϊού. Θα επιβάλλονται πρόστιμα 5.000 ευρώ σε όσους, δείχνοντας αντικοινωνική συμπεριφορά, παραβιάζουν τα μέτρα. Ακόμη, η ΠΝΠΗ προβλέπει την καταγραφή αποθεμάτων για την επάρκεια μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής. Μέτρα και διευκρινήσεις λοιπόν από την ενημέρωση της κυβέρνησης τονίστηκε σε όλους τους τόνους πως σούπερ μάρκετ και φαρμακεία παραμένουν ανοιχτά, δεν κλείνουν. Η Ευρώπη λοιπόν βρίσκεται σε καραντίνα. Πάνω από 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον κορονοϊό στη γυραιά Ήπειρο, με τις κυβερνήσεις να προχωρούν ακόμα και σε εθνικά λουκέτα για να αντιμετωπίσουν την εξάπλωση του εφιάλτη. Το πιο βαρύ τίμημα πληρώνει η Ιταλία που θρυνεί 368 νεκρούς μέσα σε 24 ώρες. Η Ευρώπη δίνει την μεγαλύτερη μάχη κατά του κορονοϊού. Η γυραιά Ήπειρος μετρά πάνω από 2.000 θανάτους. Το μεγαλύτερο τίμημα πληρώνει η Ιταλία, η οποία έχει 1.809 νεκρούς, 368 μέσα σε μόλις μία ημέρα. Ο Πάπας περπατά στην ερημωμένη Ρώμη, η οποία μοιάζει με πόλη φάντασμα. Προσεύχεται για τους ανθρώπους που δίνουν τη δική τους μάχη. Φετέλη σόνο, divisi in diversi sentimenti. Molti non riescono a capire questa chiusura delle chiese. Οι άνθρωποι που είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους βγήκαν στα μπαλκόνια και άναψαν τους φακούς των κινητών τους ως ένδειξη αλληλεγγύης στις δύσκολες στιγμές που περνούν. Forza, forza Italia! Forza Italia! Στην Ισπανία με τους 294 νεκρούς η Μαδρίτη έχει αδειάσει. Αστυνομικοί σταματούν τους λιγοστούς κατοίκους που βρίσκουν μπροστά τους για να τους ρωτήσουν για ποιο λόγο βγήκαν. Τα πάντα είναι κλειστά. Μόνο τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά, όπου ο κόσμος τρέχει για απολυμαντικά και χαρτί υγείας. No es de buen gusto para nada, pero eso que hay. Salgo a comprar y a casa y mira, o sea, súper protegida. Για άλλη μια νύχτα, οι κάτοικοι της Ισπανικής πρωτεύουσας βγήκαν στα μπαλκόνια τους και χειροκρότησαν τους γιατρούς που πολεμούν τον κορονοϊό. Στην Γαλλία, όπου 127 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, και ενώ η κυβέρνηση έχει κλείσει όλα τα εστιατόρια, τα καφέ, τα νυχτερινά κέντρα και τους κινηματογράφους, οι Παριζιάνοι άφησαν το κέντρο της πόλης, το οποίο έμεινε άδειο, αλλά έσπευσαν στις όχθες του Σικουάνα για να απολαύσουν τον ήλιο, αδιαφορώντας για την απαγόρευση. Στην Βρετανία, όπου 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, στα σούπερ μάρκετ επικρατεί το αδιαχώρητο. Οι ουρές είναι ατελείωτες και η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον εκλιπαρεί τους κατοίκους να μην συνοστίζονται. Εκείνοι όμως δεν ακούν και τα ράφια έχουν αδειάσει. Did you having to isolate? I don't fancy isolating. I don't fancy being locked away for a few weeks. Και ενώ οι ειδικοί καλούν τους πολίτες να μείνουν μέσα και να αποφεύγουν το συνωστισμό, χιλιάδες κλείστηκαν στο Motor Point Arena στο Cardiff για να ακούσουν ζωντανά τους Stereophonics. Στην Γερμανία, που μετρά 13 νεκρούς, η κυβέρνηση της Άγγελα Μέρκελ έκλεισε μουσεία, εκκλησίες και άλλους δημόσιους χώρους.
Η χώρα έκλεισε και τα σύνορά της σε Γαλλία, Αυστρία, Ελβετία, Λουξεμβούργο και Δανία. Και ενώ ο κορονοϊός καλπάζει στην Ευρώπη, έχει εξασπάσει την ίδια ώρα σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες με φόντο το πρόγραμμα Παρασκευής Εμβολίου. Έχουμε συνδεθεί με την αίθουσα σύνταξης και τον Δημήτρη Σεραφίδη που θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Δημήτρη. Ότι είναι στελέχη της κυβέρνησης της Άγγελα Μέρκελ, το ένα μετά το άλλο, κατηγορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι προσπαθούν να ιδιοποιηθούν πρόγραμμα Παρασκευής Εμβολίου για τον κορονοϊό που βρίσκεται σε εξέλιξη σε γερμανικό εργαστήριο. Γερμανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν μάλιστα ότι θα κάνουν τα πάντα ώστε το εμβόλιο να παρασκευαστεί στην Ευρώπη. Στο επίκεντρο του γερμανο-αμερικανικού Μπραντεφέρ βρίσκεται το γερμανικό εργαστήριο CureVac, που επιδοτείται από τη γερμανική κυβέρνηση. Σύμφωνα με την εφημερίδα Die Welt όμως, ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να προσελκύσει τους γερμανούς επιστήμονες που εργάζονται στο εν λόγω πρόγραμμα, δελεάζοντάς τους με επενδύσεις εκατομμυρίων δολαρίων στην εταιρεία για να εξασφαλίσει την αποκλειστικότητα του εμβολίου για τη χώρα του. Γερμανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι στενοί συνεργάτες της Μέρκελ καλούν την εταιρεία να μην υποχωρήσει στην προσφορά του Λευκού Οίκου. Μάλιστα, κάποιοι δήλωσαν ότι ο Τραμπ στοχεύει στην παρασκευή εμβολίου στις ΗΠΑ ξεκάθαρα για προεκλογικούς σκοπούς. Ματίνα. Δημήτρη Σαραφίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε εκτός συνόρων. Τα μέτρα για τον κορονοϊό αρχίζουν και σκληραίνουν και στις ΗΠΑ, όπου οι νεκροί έχουν φτάσει τους 69. Ακόμα και η Νέα Υόρκη έχει αρχίσει να παραλύει, ενώ στο Λευκό Οίκο θα μπαίνουν μόνο όσοι θερμομετρούνται. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 69 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον κορονοϊό και τα μέτρα αρχίζουν και γίνονται ολοένα και πιο σκληρά. Στη Νέα Υόρκη των 8,5 εκατομμυρίων κατοίκων, εστιατόρια, μπαρ και καφετέριες κλείνουν. Ο δήμαρχος Ντε Μπλάζιο αποφάσισε να κλείσει όλα τα σχολεία της πόλης. Στο Μπρούκλιν κάτοικοι έχουν βγει στα μπαλκόνια και φωνάζουν σε όσους κυκλοφορούν να μείνουν μέσα. Με απόφαση της κυβέρνησης όλοι οι επισκέπτες θα θερμομετρούνται πριν μπουν στον Λευκό Οίκο. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως δεν έχει καμία ανησυχία. Relax. We're doing great. It all will pass. Στα αεροδρόμια όλης της χώρας επικρατεί το αδιαχώρητο αφού Αμερικανοί και Ευρωπαίοι προσπαθούν να βρουν πώς θα φτάσουν στους προορισμούς τους μετά τις απαγορεύσεις του Τραμπ. Ο κορονοϊός ήταν και το κύριο ζήτημα που απασχόλησε και το debate των Δημοκρατικών που έχουν ρηχτεί στη μάχη για το προεδρικό χρήσμα. First of all, my heart goes out to those who have already lost someone or those who are suffering from the virus. Μέτρα υπάρχουν από τη μία ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών στην άλλη. Στη Νέα Ορλεάνη περιπολικά κυκλοφορούσαν στο κέντρο της πόλης, καλώντας τα πλήθη να διαλυθούν. Ενώ στο Σιάτλ τα εστιατόρια κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Στον δύσκολο αγώνα κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού συμμετέχουν και οι στάρ του αθλητισμού σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το λουκέτο στα σπορ σχεδόν σε όλες τις χώρες είναι γεγονός και οι πρωταγωνιστές των γηπέδων απευθύνουν έκκληση προς όλους να μείνουμε σπίτι. Αρκετοί μάλιστα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας δείχνουν πώς περνούν εντός σπιτιού τον ελεύθερο χρόνο τους. Με τον κορονοϊό να έχει αλλάξει άρδιν την καθημερινότητα σε ολόκληρο τον πλανήτη, οι άνθρωποι του αθλητισμού υπενθυμίζουν αλλά και προτρέπουν τον κόσμο να ακολουθήσει τις οδηγίες των ειδικών. Σήκωσε την ατομική ευθύνη απέναντι στον κορονοϊό. Συμμορφωνόμαστε στην χρόνια φαρμακευτική αγωγή που ενδεχομένως λαμβάνουμε και στις οδηγίες των θεραπώντων ιατρών. Ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών. Δεν αγγίζουμε το πρόσωπο, τη μύτη, το στόμα ή τα μάτια μας. Μένουμε σπίτι για όσο χρόνο μας το προτείνουν. Como decía nuestro querido Alfredo Di Stéfano, ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Ahora pasa lo mismo. Todos somos un equipo, todos tenemos que sumar. Es muy fácil. Quédate en casa. Este partido se juega en casa. Es responsabilidad de todos. Η κατοίκον παραμονή δημιουργεί και ελεύθερο χρόνο. Ο πρωταθλητής του Euro 2004 Τραϊανός Δέλλας και η σύζυγός του Γογό Μαστρο Κώστα επιδόθηκαν σε μαραθώνιο τάβλι, στηρίζοντας την προσπάθεια του «Μένουμε σπίτι». Στην Ιταλία, ο Έλληνας αμυντικός της Νάπολη, Κώστας Μανολάς, δεν σταματά την προπόνηση και αθλείται στον κήπο του σπιτιού του, ώστε να μην χάσει τη φόρμα του. Δημιουργικά περνάει την ώρα του και ο αμυντικός της Γιουβέντους Ματάιας Ντε Λίχτ, αφού παίζει πινκ-πονκ με τη σύντροφό του Άνεκε, ενώ βρίσκει και νέο ρόλο για το ρολό υγείας, κάνοντας γκελάκια μαζί του. Νέα ταλέντα ανακαλύπτει όμως και ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος δοκιμάζει την τύχη του στην κιθάρα, προσπαθώντας να παίξει τη μελωδία του Smoke on the Water, τον Deep Purple, ενώ αργότερα το έριξε στο σκάκι με τη σύντροφό του Μαράια.
Στην Αγγλία, η επιλογή των Mason Mount και Declan Rice να σπάσουν την καραντίνα της Chelsea είχε ως αποτέλεσμα να δεχθούν δρυμία κριτική από τα αγγλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης με βαρύς χαρακτηρισμούς. Πριν να κλείσουμε το δελτίο, να σας ενημερώσουμε πως η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτέλη Απελώνη, ανακοίνωσε πως από την Τετάρτη θα κλείσουν τα καταστήματα λιανικού εμπορίου. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα.